Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσκυνήτων των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Τεκνοτήτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούστε ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε ή πιστευκότε στο Θεό. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολύνευμα. Και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολύνευμα. Των σών δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεοτόκε Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογίαν σου άκραντε. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάστια φυλάξη πάταξη μας, να είστε καλά. Το έργο είναι πάρα πολύ καλό για τα νήπια και πάντα τέτοια να υπάρχουν και να γίνονται, κυρία Υπουργέ. Να είστε καλά. Ο Δήμος, εντάξει. Πολύ ωραία. Ο πρόεδρος της Βόλτας έχει το γούστο. Εδώ είναι ο πρόεδρος. Ας πούνε οι εργαζόμενοι μέσα, Γιάννη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Σας καλωσορίζω στον χώρο του Πρωθυπουργικού Σταθμού του Δήμου Μεγαλόπολης. Από φέτος, ο σταθμός μας ξεκίνησε να λειτουργεί και νέο τμήμα διαβρέφη. Ένα τμήμα που αυξάνει το συνολικό αριθμό των βρεφών και νηπίων που κυρίζει ο σταθμός μας. Ο Πρωθυπουργικός Σταθμός λειτουργεί εδώ και τα 18 χρόνια στα πλαίσια της δημοτικής κοινοτικής επιχείρησης του Δήμου μας. Φιλοξενεί περίπου 70-75 βρέφη και νήπια στα 4 τμήματά του και απασχολεί 10 άτομα φοιτητικού προσωπικού. Τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή διαπίστωσε ότι το ενδιαφέρον των γονέων με βρέφη αυξάνονται σταθερά, κατακτώντας με την χρηματοδότηση από το Υπουργείο και με άλλες απαραίτητες ενέργειες να εργασιάσουμε τις θέσεις των βρεφών με αυτοσύνη. Θα συνεχίσουμε καθημερινά το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης και οι εργαζόμενοι για την επίταξη των επόμενων στόχων. Όταν η πολιτεία στέκεται αλλοπώς, για μας είναι μεγάλη ικανοποίηση. Οι μελλοντικοί μας στόχοι αφορούν την αποκατάσταση του κτηρίου εξωτερικά, στη μεταφορά του πρώτου προσωπικού τμήματος σε άλλο χώρο και στη διαμόρφωση της αίθουσας και εκείνων δραστηριοτήτων. Οι αλλαγές ήδη ξεκίνησαν, ήδη με τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου και την κατάσταση μιας σύγχρονης παιδικής χαράς. Θέλω να επισημάνω ότι οι εργαζόμενοι και η πλειοψηφία του ορισμένου χρόνου, και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, πως αυτή η εργασιακή κατάσταση, πόσα προβλήματα και πόσα άγχος δημιουργεί. Παρ' όλα αυτά, δίνουν το καλύτερο τους αυτό και αυτό το να γνωρίζουν οι γονείς των παιδιών που φιλοξενούν στα μας. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε εκπρόσωπε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά σήμερα εδώ στη Μεγαλόπολη να υποδεχόμαστε σε έναν από τους χώρους για τους οποίους η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, οι εργαζόμενοι σε αυτόν, εδώ και πολλά χρόνια, είναι υπερήφανοι. Να υποδεχόμαστε την καθήλυ αρμόδια υπουργό, την υπουργό η οποία τα τελευταία χρόνια με ουσιαστικές παρεμβάσεις έχει στηρίξει αυτό που λέμε κοινωνικές δομές
κοινωνικής προστασίας των Δήμων όλης της χώρας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία, κύριε Υπουργέ, στον χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μεγαλόπολης. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Μεγαλόπολης, όπως και ο Παιδικός Σταθμός της Μεγαλόπολης, προσφέρουν εδώ και πολλά χρόνια υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, χάρη κυρίως στον επαγγελματισμό, στην εργασιακή αυταπάρνηση, στην επιστημονική τους κατάρτιση των εργαζομένων σε αυτά, σε αυτούς τους σταθμούς, υπηρεσίες σε βρέφη, σε παιδιά, σε οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη τέτοιων υπηρεσιών της πόλης μας. Έχω ξαναπεί και με άλλες ευκαιρίες ότι το κριτήριο, το μέτρο με το οποίο κρίνουμε ένα σύγχρονο κράτος στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον είναι το πώς συμπεριφερόμαστε όλοι στα παιδιά. Τι επιμέλεια, τι φροντίδα, ποιο πλαίσιο στήριξης δημιουργούμε για την υγεία τους, για τη μόρφωση και την εκπαίδευσή τους, για την αποτροπή όποιων κινδύνων κοινωνικού αποκλεισμού τους, για την αυτοπραγμάτωσή τους, τέλος πάντων. Και είναι αλήθεια ότι όταν βλέπουμε προσπάθειες σύντομες, οργανωμένες, σε σωστή κατεύθυνση, να αποδίδουν καρπούς και να συντελούν και στην αποτροπή ή έστω στη μείωση κινδύνων του κοινωνικού αποκλεισμού και κυρίως στη μείωση αυτού που εύκολα το ονομάζουμε αλλά δύσκολα καταλαβαίνουμε όλοι μας τι λέμε ονομάζοντάς το παιδική φτώχεια και προσπάθειες που γίνονται σε κοινωνικές δομές όπως είναι η παιδική και η βρεφονηπιακή σταθμή της χώρας συντελούν σε αυτή την κατεύθυνση της μείωσης της παιδικής φτώχειας και νομίζω κυρία Υπουργέ ότι περιμένουμε σε λίγους μήνες να δούμε τα αποτελέσματα, τα επίσημα μετρημένα αποτελέσματα του έτους 2017 για να πούμε ότι επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια στα οποία η χώρα μας γνώριζε αύξηση του ποσοστού παιδικής φτώχειας και κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών μας, μπορούμε να πούμε ότι με τα επίσημα στοιχεία που θα έχουμε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η χώρα μας θα επιστρέψει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, στα ποσοστά όχι απλώς τα πρώτης κρίσης, αλλά στα ποσοστά καλών εποχών, αν θέλουμε το βάζουμε και εισαγωγικά της χώρας μας, του 2005 και του 2006. Είναι ανακουφιστικό, είναι παρήγορο να βλέπουμε ότι οι προσπάθειες αποδίδουν. Και όταν αποδίδουν οι προσπάθειες κυρίως για τον ευαίσθητο χώρο της παιδικής ηλικίας, μπορούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα αποδώσουν οι προσπάθειες. Είναι πολύ νοπό, πολύ πρόσφατο το όχι απλώς ημερολογιακό, αλλά ουσιαστικό ορόσημο της 21ης Αυγούστου του 2018, όταν όλοι είπαμε ότι επιτέλους, μετά από περίπου 8-9 έτη μνημονιακής αγκύλωσης, να το πω έτσι, των επιλογών που θα είχε μια κοινωνία και μια κυβέρνηση, μετά από 8-9 έτη μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη άνεση ελευθεριών στη δημοσιονομική, στην οικονομική, άρα στην κοινωνική πολιτική. Εύχομαι το 2018 να ολοκληρωθεί για όλες τις δομές πρόνοιας, για όλες τις κοινωνικές δομές, με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Εύχομαι το έτος 2019 σε όλους τους τομείς να είναι το καλύτερο έτος μετά από πολλά πολλά χρόνια
τα οποία ταλάνισαν την ελληνική οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία. Τελειώνω όπως τελειώνω πάντα όταν βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Με τις ευχαριστίες μου τις προσωπικές και ευχαριστίες οι οποίες δεν είναι απλώς προσωπικές αλλά είναι ευχαριστίες κάποιου που διερμηνεύει την σκέψη, τα συναισθήματα, την άποψη της τεράστιας πλειονότητας της τοπικής κοινωνίας, τις ευχαριστίες απέναντι στους εργαζομένους της παρούσας δομής. Οι προσπάθειές τους, ο επαγγελματισμός τους, η αγάπη και το ενδιαφέρον για αυτό που κάνουν έχουν κάνει αυτή τη δομή, όπως και τον παιδικό σταθμό της Μεγαλόπολης, να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες στα παιδιά μας και στις οικογένειες των μεγαλοπολιτών. Τις ευχαριστώ αυτές τις εργαζόμενες και όλους τους εργαζόμενους για άλλη μια φορά από κάποια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πατέρα, σας ευχαριστώ όλους και όλες και τον Δήμαρχο. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι είναι ο δεύτερος Δήμος στον οποίο πηγαίνω για να εγκαινιάσω ένα προφορτιακό σταθμό με βάση το νέο πρόγραμμα που βγάλαμε για να ενισχύσουμε με επιπλέον θέσεις, κυρίως βρεφικές για βρέφη, τους προφορτιακούς σταθμούς της χώρας. Ο πιο πρώτος Δήμος ήταν το Κερατσίνι. Μέσα στον Οκτώβριο είχα δύο καλές λύσεις και ελπίζω τώρα πια θα μπορώ να πλησιάσω και δεν χρειάζεται να πηγαίνω πίσω. Γιατί έχουμε βάλει στόχο μέσα στο 18 αλλά και στις αρχές του 19 να ενίσχυσουμε 10.000 νέες θέσεις για νήπια και κυρίως με έμφαση στα βρεφικά. Θα βρέψει. Γιατί. Είπε ορισμένα πράγματα ο Δήμαρχος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια καταρχήν. Να σας πω όμως ακριβώς ποια είναι η αντίληψή μας εμάς. Εμείς κυβέρνηση αριστεράς, κυρίως με κορμό εννοώ την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πιστεύουμε ότι το παιδί, το μέλλον του, δεν πρέπει να το καθορίζει η κοινωνική του καταγωγή. Δηλαδή φτωχώς γεννήθηκα, φτωχώς θα πεθάνω. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Για να αλλάξει αυτό, χρειάζεται να γίνουν ιδιαίτερες δράσεις για το παιδί. Αν αυτό δεν αλλάξει, αν το παιδί από ενωρίς δεν πάει σε ρεφονικιακό σταθμό, δεν είναι κακή η οικογενειακή αγκαλιά. Είναι άλλη η δουλειά που γίνεται μέσα στους ρεφονικιακούς σταθμούς και όλοι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενοι κυρίως, το ξέρετε πολύ καλά. Δηλαδή η κοινωνικοποίηση του παιδιού, η συλλογική αντίληψη, η ευφυΐα του που αναπτύσσεται μέσα από αυτό, οι διαφορετικές παραστάσεις και τα λεγόμενα που γίνονται από μέσα από αυτό. Επομένως, το μέλλον ενός παιδιού εξαρτάται εξαιρετικά από την αγωγή που παίρνει, από τα πρώτους μήνες της γέννησής του, μέχρι προφανώς την ηλικίωσή του και αργότερα τη μόρφωσή του κτλ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχετε ακούσει πάρα πολλές συζητήσεις αυτή την εποχή για το δημογραφικό πρόβλημα. Τι λέγεται δηλαδή, το δημογραφικό το θυμόμαστε κάθε τόσο για να βγάζουμε κορώνες δημοσιογραφικές, δηλαδή γερνάει η χώρα. Προφανώς γερνάει. Τώρα γερνάει. Το ήξερα από το 1993 που έκανε Επιτροπή η Βουλή με από όλα τα κόμματα. Βγάλανε ένα κατεβατό τόσο 10 προτάσεων που έπρεπε να γίνουν, απολύτως τίποτα δεν έγινε. Μαμά! Είναι ελληνικό φαινόμενο το δημογραφικό? Όχι. Είναι πανευρωπαϊκό. Όλος ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει. Αντίθετα, νέες ροές από άλλες χώρες, οι οποίες ζητάνε ένα καλύτερο μέλλον, έρχεται στην Ευρώπη και δεν θέλει να βλέπει μια Ευρώπη με κλειστές πόρτες. Αυτό πάει να γίνει. Η μετανάστευση είναι η ιστορία του 19ου και του 20ου αιώνα κυρίως. Είναι η μετανάστευση στην Αμερική. Είναι η μετανάστευση όλων των πατεράδων σας που ήταν πρόσφυγες, που φύγανε οι μετανάστες κτλ. Δεν μπορεί να τα ξεχνάμε και ευτυχώς η Ελλάδα δεν τα ξεχνάει. Ευτυχώς η Ελλάδα δεν τα ξεχνάει. Άρα, τι μας λες Φωτίου, ότι θα ηθεί το δημογραφικό με τη μετανάστευση?
Αυτό το έκανε η Γερμανία. Το δημογραφικό πρόβλημα, δύο χώρες μόνο ευρωπαϊκές το αντιμετώπισαν. Η μία ήταν η Γερμανία και η άλλη ήταν η Γαλλία. Η Γαλλία τι έκανε. Η Γαλλία έδωσε έμφαση στις υπηρεσίες για το παιδί, με κυρίαρχο τους βρεφονηπιακούς. Βρεφονηπιακούς οι οποίοι δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Το διανοήστε τι σα λέω. 24 ώρες το 24ωρο. Βρεφονηπιακοί οι οποίοι είναι όλοι δωρεάν. Ακόμη και για τους αρκετά έχοντες. Όχι μόνο για τους φτωχούς και τους άνεργους που το κάναμε εμείς, γιατί πιο μπροστά η άνεργη μητέρα δεν έπαιρνε βάουτσερ, όπως δεν έπαιρνε βάουτσερ ούτε και η φτωχιά μητέρα. Έτσι, δηλαδή η άνεργη εννοώ που ήταν εκτός αγοράς εργασίας. Άρα, μελετώντας τα προγράμματα αυτών των δύο χωρών και κυρίως της Γαλλίας, καταλάβαμε ότι έπρεπε να αυξήσουμε ακόμη και σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας, για να μην πω δυσχέρειας, ασφυξίας, από την πρώτη μέρα όλες τις υπηρεσίες για το παιδί. Κάναμε τέσσερα πράγματα λοιπόν που τα είδαμε και στη Γαλλία, αλλά υπήρχαν και στη Βουλή, στο πόρισμα της Βουλής του 1993, και μέχρι τώρα δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, πρώτος βρεφονηπιακή. Έχουμε έλλειψη, αγαπητοί μου, και πάω στους Δήμους από τις 91.000 κατοίκους του Καρατσινίου στις 5.000 στις δικές σας, που είσαστε ένας μικρός Δήμος, για να δείξω ότι για μας είναι το ίδιο. Και ο μεγάλος Δήμος και ο μικρός Δήμος έχει την ίδια σημασία, γιατί το παιδάκι είναι το ίδιο. Το παιδάκι. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι ανακαλύψαμε ένα μεγάλο πρόβλημα που κρυβόταν κάτω από το τραπέζι του Σαββρός. Ποιο? Οι Δήμοι. 151 Δήμοι, 325 είναι σε όλη την Ελλάδα, 151, σχεδόν μισή, δεν έχουν ούτε ένα βρεφικό σταθμό. Κάθε καλοκαίρι γίνεται ο χαμός. Θα μείνουν χιλιάδες παιδιά έξω από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τι γίνεται στο τέλος? Στο τέλος, όπως ξέρετε, εφέτος, βάλαμε 127.000 παιδιά με βάουτσερ, όπου οι γονείς τους βρήκαν μια θέση. Γιατί δεν βρίσκει ο γονιός θέση για να πάει να βάλει το παιδί. Όταν καταλάβαμε λοιπόν αυτό το έλλειμμα, ξεκινήσαμε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο είμαι τόσο ευτυχισμένη που υλοποιείται από αυτούς τους δύο Δήμους προστάτες, ακολουθούν πολλοί Δήμοι. Έχουμε ήδη έτοιμα 5.000 περίπου θέσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα φτιάχνονται σε όλη την Ελλάδα. Ναι, του χρόνου 10.000. Θα φτάσουμε τις 30.000 που έχουμε έλλειψη. Έχουμε μια έλλειψη 30.000 θέσεις και κυρίως ισοκατανομή, γιατί έχουμε άνηση κατανομή. Γιατί και προφανώς η ζήτηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί η μάνα που ξέρει ότι ο Δήμος δεν έχει ούτε έναν βρεφικό σταθμό, δεν πάει να ζητήσει. Άρα καταλαβαίνετε, αν ζητούσε κιόλα, πόσες χιλιάδες θα είχαμε να ζητάνε και να μένουν απ' έξω. Άρα, το κύριο είναι η βρεφονηπιακή, γι' αυτό με βλέπετε εδώ. Αλλά και είναι τόσο όμορφα πάντα, γιατί είναι τα πιο ευχάριστα πράγματα. Άμα πηγαίνω σε βρεφονηπιακούς, θα ανοίγει η ψυχή μου. Δεν είναι το ίδιο σε όλες τις άλλες τομές του κράτους που πηγαίνω για την πρόνοια. Το δεύτερο που κάναμε ήταν αυξήσαμε κατά 60% και εδώ στους βρεφονηπιακούς να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Εμείς το 2015 παραλάβαμε 79.000 βάουτσερ. 160 εκατομμύρια την όταν τότε. Σήμερα το έχουμε φτάσει 227.000 βάουτσερ μέσα σε 3 χρόνια και ό,τι δινόταν τότε από ΕΣΠΑ, σήμερα δίνεται από κρατικούς πόρους και τέλειωσαν τα ΕΣΠΑ, όπως ξέρετε όλοι σας. Φαγώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, για τους βρεφονηπιακούς εννοώ. Άρα σήμερα το κράτος δίνεται 160 εκατομμύρια και το ΕΣΠΑ συμπληρώνει μόνο 20. 60, με συγχωρείτε. Α, και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Η κυβέρνηση είπε, δεν πειράζει, θα τα δίνουμε όλα τα λεφτά για τα παιδιά, είναι το πιο σημαντικό. Το δεύτερο. Πήραμε οικογενειακά επιδόματα. Ένα λογαριασμό 650 εκατομμύρια. Εγώ μου αρέσει να μιλάω με αριθμούς. Δεν θέλω να κρίνω τίποτα. 650 εκατομμύρια για 800.000 οικογένειες
διότι βρήκαμε επιδόματα. Πού το φτάσαμε φέτος? Φέτος το φτάσαμε στο 1 δις. Πέρυσι βάλαμε 260 εκατομμύρια, δεν φτάσανε και δεν θα φτάσει και το 1 δις. Γιατί? Γιατί το 18 θα πάρουν επιδόματα από 800.000 οικογένειες που ήταν το 17, 900.000 οικογένειες. Και από ένα 450 εκατομμύρια παιδιά, ένα 550 εκατομμύρια παιδιά μέσα σε ένα χρόνο. Τι άλλαξε? Δεν τα ακούγατε εσείς ότι η Φωτίου θα κόψει τα επιδόματα? Και κυρίως την Τρίτεχνη, Πολυτέχνη και τα λοιπά οικογένεια. Λοιπόν, αυτό που άλλαξε ήταν να αλλάξαμε την αρχιτεκτονική. Την κάναμε με ισονομία. Εκεί που ο άλλος έπαιρνε 50 ευρώ το παιδί, 40 ευρώ το παιδί, το κάναμε 70. Εκεί που η δεύτερη κατηγορία έπαιρνε 23 ευρώ το παιδί, το κάναμε 50. Η τρίτη 13 ευρώ το παιδί, το κάναμε 25. Και συγχρόνως κάναμε μια ψηφιακή διαδικασία, εξαιρετικά απλή. Δεν έχει πια φακέλους να φτιάνει, τα δίνει όλα οπικά. Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αυτό το φοβερό πράγμα, το οποίο εμείς ιδρύσαμε και μάζεψε όλα τα επιδόματα και από 1η-19 θα δίνει και τα αναπηρικά. Αυτό που λέτε προνοιακά επιδόματα. Τα πήραμε από τους Δήμους, θα τα δίνει οπικά. Με ψηφιακό τρόπο. Δεν παίρνουν χεράκια. Δεν παίρνουν χεράκια. Μα πάει. Γι' αυτό και να υπάρχει δημοκρατία, να μην πηγαίνετε να ζητάτε χάρες από τους βουλευτές μας ή από τους δημάρχους, να ξέρει ο καθένας με αξιοπρέπεια ότι θα παίρνει αυτά που του ανήκουν και πρέπει να τα διεκδικεί αυτά που του ανήκουν. Πάνω από ένα δις λοιπόν εκτινάχθηκε το πρόγραμμα από τη στιγμή που άρχισε να γίνεται, να πηγαίνει περισσότερο κόσμο και να ζητάει το δίδυμο. Τρίτον, σχολικά γεύματα. Ένας θεσμός εξαιρετικά σημαντικός, βασικός και για τη φτώχεια, αλλά και για το δημογραφικό. Γιατί ακούστε με, αν λύναμε το πρόβλημα της εργασίας και κάθε οικογένεια είχε εξασφαλισμένο αυτό, τι θα ήθελε μια μάνα? Δεν θα ήθελε να ξέρει ότι έχει το παιδί της σε ένα καλό προπολιμπιακό και μετά σε ένα καλό σχολείο και συγχρόνως, δεν είναι με την ψυχή στο στόμα τι θα φάει το παιδί, τι θα του μαγειρέψει, αλλά τρώει ένα υγιεινό γεύμα στο σχολείο. Ένα γεύμα κατά της παχυσαρκίας που μας το σχεδιάζει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 152.000 ζεστά γεύματα κάθε μέρα σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Θέλουμε να τα φτάσουμε όλα τα παιδιά. Και όταν πάμε σε ένα σχολείο δεν τρώνε τα φτωχά παιδιά, για να συνεννοηθούμε, τρώνε όλα τα παιδιά. Και όπου έχουμε πάει από τις μετρήσεις που έχουν γίνει, τα παιδιά έχουν καλύτερες επιδόσεις. Δεν είναι και εκείνο το μυστικό αρκούδιο χορεύει, έτσι δεν είναι? Γεύματα λοιπόν. Και τέλος, ο μεγάλος νόμος για την αναδοχή και η υιοθεσία. Και αυτός είναι υπέρ, η αποϊδρυματοποίηση δηλαδή. Δηλαδή, με ποιες δράσεις ο κάθε ένας από εμάς, στην κακή του και στην καλή του ώρα, κρατάει το παιδί του στο σπίτι του και δεν το βάζει στο ίδρυμα. Γιατί δεν υπάρχει καλό ίδρυμα. Το καλύτερο ίδρυμα είναι χειρότερο από μια ζεστή ανθρώπινη αγκαλιά. Και γιατί σήμερα όλες οι μελέτες δείχνουν ότι πολύ λίγο καιρό να περάσεις ένα ίδρυμα, δεν έχεις μόνο ζημιές στο ψυχολογικό σου πεδίο, αλλά έχεις ζημιές και στο διανοητικό σου πεδίο. Λοιπόν, αυτές οι αλλαγές κάνουν. Τι κόστισε λοιπόν στην κυβέρνηση αυτή της αριστεράς αυτή η δουλειά? Κόστισε. Παραλάβαμε για το παιδί 844 εκατομμύρια το 15 δινόντουσαν. Σε αυτές τις δράσεις, άλλες δινόντουσαν, άλλες δεν δινόντουσαν. Δεν έχει σημασία. Πόσο το φτάσαμε φέτος? 1 δις 300. Και έχει δίκιο ο Δήμαρχος που λέει ότι είμαστε περήφανοι. Γιατί είμαστε οι πρώτοι που ρίξαμε την παιδική φτώχεια 2 μονάδες από 26,4 σε 24,5. Μόνο με τα εισοδήματα του 15 και του 16. Γιατί όταν βγαίνουν δήμαρχοι, και πολύ σωστά το είπες, όταν βγαίνει τα νούμερα της Ελστάτ και βγαίνει το 18, είναι με τη φορολογική σας δήλωση του 17, δηλαδή εισοδήματα του 16. Άρα, μόνο με τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, εμείς ρίξαμε 2 μονάδες στην παιδική φτώχεια. Στο 24,6, ξέρετε πότε, όσο ήταν στις εποχές της Ευμάρειας που είπε ο Δήμαρχος, 23%.
γιατί ήμασταν πρώτοι στην παιδική φτώχεια σε όλη την Ευρώπη τις καλές εποχές. Και εγώ να σας πω αγανακτό όταν το λέω σε ένα, γιατί μου λένε γιατί είσαι τόσο εκθετική. Δεν το αντέχω. Ευημερούσε όλος ο κόσμος, αλλά είχαμε 23% παιδική φτώχεια. Και τα νούμερα είναι νούμερα. Μπαίνετε στην Ελστάτ και τα βλέπετε όλα μια χαρά. Και όταν είπε ο Δήμαρχος, πιστεύω ότι θα το έχουμε ρίξει όταν θα βγουν τα φετινά, με τα φετινά σας εισοδήματα δηλαδή, που θα βγει το 20. Θα είναι φαρμακή δήλωση του 19, εισοδήματα του 18. Η φτώχεια θα είναι κάτω από το 23%. Ελπίζω όλοι να είμαστε καλά και εγώ να επιβεβαιωθώ. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Είναι λίγα όσα και να κάνουμε για τα παιδιά. Δύο μονάδες η φτώχεια να πέσει δεν είναι και για να με πιάσει ενθουσιασμό. Είναι δηλαδή τα πράγματα έχουμε μεγάλο δρόμο και δύσκολο. Δύσκολο είναι. Αλλά όλη η κοινωνία μαζί για τα παιδιά. Αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα, έτσι δεν είναι. Η νέα γενιά. Και ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε καλά από εδώ και ύστερα, γιατί πράγματι ανακτήσαμε πολλούς βαθμούς ελευθερίας μετά την έξοδο από τα μνημόνια και βεβαίως, όπως ξέρετε, δεν θα κοπούν οι συντάξεις και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, αλλά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που θα ψηφίσουμε αυτές τις μέρες στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, να μην κάνω τώρα και προεκλογική, αλλά σας ευχαριστώ για τη χαρά που μου δώσατε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κάθε παιδικό σταθμό που πηγαίνω είναι για μένα μια ανάσα. Και σας ευχαριστώ για όλα. Και για τους εργαζόμενους, όπως ακριβώς προχωρήσαμε στο βοήθεια στο σπίτι. Θα προκηρύξουμε όλες τις 4.000 θέσεις εργασίας για το βοήθεια στο σπίτι. Ένα θεσμό εξαιρετικό που δουλεύει 15 χρόνια και είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και θα τα προκηρύξουμε όλους και θα περάσει τη Βουλή το Νοέμβριο και αυτό. Και θα γίνουν μόνιμες θέσεις εργασίας. Σιγά σιγά όλοι που δουλεύουν σε δομές που είναι απαραίτητες και δεν μπορεί να αλλάζουν ούτε τα παιδάκια, το ένα τ' άλλο ανθρώπους, νομίζω ότι πρέπει και αυτοί αντίστοιχα όσο ανακτούμε βαθμούς ελευθερίας και όσο δεν γυρίζουμε στο 1:5, δηλαδή 5 να φεύγουν και 1 να παίρνουμε. Ελπίζω να μην γυρίσουμε σε αυτό. Εμείς έχουμε καταφέρει το 1:1, δηλαδή ένας φεύγει και έναν παίρνουμε. Θα μπορέσουμε να κάνουμε πάλι το δημόσιο ισχυρό. Το κράτος, το δημόσιο έχει σημασία. Γιατί μόνο αυτό μπορεί να κάνει τα παιδιά σας ελεύθερα, ανεξάρτητα της καταγωγής, του πλούτου και οτιδήποτε και να σας τα μεγαλώσει με καλό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.